Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του Συνδικάτου να οργανώσει την σημερινή ημερίδα σε συνέχεια των δραστήριων παρεμβάσεων όλο το προηγούμενο διάστημα στους χώρους εργασίας για τα ζητήματα της υγείας και ασφάλειας. Χρειάζεται πραγματικά να ακουστεί αυτό το καμπανάκι, γιατί σε μια περίοδο σαν τη σημερινή, όταν η επίθεση ενάντια σε όλα τα εργασιακά δικαιώματα βρίσκεται στην κορύφωσή της, αρκετοί εργαζόμενοι βάζουν τα ζητήματα της υγείας και της ασφάλειας σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, μπροστά στο φόβο και τον κίνδυνο να χάσουν το μεροκάματο. Είναι χρέος λοιπόν των ταξικών σωματείων, ακόμα και σε τέτοιες εποχές, να προβάλλουν τα ζητήματα της υγείας και ασφάλειας ως αναπόσπαστη πλευρά της ταξικής πάλης με τις δυνάμεις του κεφαλαίου. Ορισμένες πλευρές, συνάδελφοι, από την καθημερινή λειτουργία της επιθεώρησης υγείας και ασφάλειας, αποκαλύπτουν πραγματικά πόσο λανθασμένη είναι η διαδεδομένη αυταπάτη, ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να ακουμπήσουν σε αυτό το κρατικό μηχανισμό για να προστατέψουν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας. Το αστικό κράτος δεν είναι ένας ουδέτερος παρατηρητής των όσων συμβαίνουν στους εργασιακούς χώρους. Μέσα από την νομοθεσία που διαμορφώνει και μέσα από τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, τάσεται ενεργητικά με τη μεριά των επιχειρηματικών συμφερόντων. Η πολιτική διαδοχικών κυβερνήσεων οδηγεί σε μια συνεχή υποβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, στην παραπέρα ελαστικοποίηση στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια, μια νομοθεσία που πρέπει με κάθε αφορμή να θυμίζουμε, συνάδελφοι, ότι δεν χαρίστηκε, αλλά κατακτήθηκε με σκληρούς αγώνες και αιματηρούς δεκαετιών από την εργατική τάξη. Τα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια θεωρούνται όλο και περισσότερο περιττή δαπάνη. Πάρτε ορισμένες πλευρές από τη λειτουργία της επιθεώρησης. Πρώτον, σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα υπηρετούν 220 επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας στις μάχημες υπηρεσίες της πρώτης γραμμής. Το δυναμικό αυτό πρέπει να φέρει σε πέρας τον έλεγχο των συνθήκων υγείας και ασφάλειας σε εκατοντάδες χιλιάδες χώρους εργασίας. Πρακτικά, για να ελεγχθούν έστω και μία φορά όλες οι επιχειρήσεις, θα απαιτούνταν αρκετές δεκαετίες. Χωρίς να μιλάμε φυσικά για τους αναγκαίους επανέλεγχους που πρέπει να γίνονται ή για την ανάγκη τακτικών ελέγχων σε χώρους με ιδιαίτερη επικινδυνότητα, όπως ο δικός σας ή ο χώρος των κατασκευών, για παράδειγμα. Δεύτερο στοιχείο, στην περιοχή της Αττικής, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων και της εργατικής τάξης της χώρας. Λιγότεροι από 50 επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας καλούνται να ελέγξουν χιλιάδες επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους η κάθε μία, δεκάδες χιλιάδες μικρότερες, και αυτό με τη χρήση 3-4 υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο θανατηφόρο ατύχημα που έγινε στο γήπεδο της ΑΕΚ καθυστέρησαν οι επιθεωρητές να πάνε, γιατί το αυτοκίνητο ή το ένα αυτοκίνητο της υπηρεσίας ήταν σε άλλο έλεγχο. Τρίτο ζήτημα, η απασχόληση με ένα μεγάλο όγκο των επιθεωρητών, με ένα μεγάλο όγκο γραφειοκρατικής δουλειάς που είναι ουσιαστικά άσχετη με τα καθήκοντά τους, καταναλώνει πάνω από το 50% του καθημερινού χρόνου εργασίας. Τέταρτο ζήτημα, πολύ σημαντικό, στη σκόπιμη υπονόμευση των ελεγκτικών μηχανισμών πρέπει να προσθεθεί και η απίστευτα χρονοβόρα διαδικασία των κυρώσεων για τους παραβάτες νομοθεσίας, πρόστιμα, μηνύσεις κτλ., που στην πράξη ακυρώνει την αποτελεσματικότητά τους, οδηγεί στην ατιμωρησία των ενόχων για τα εργατικά ατυχήματα και σε παραβίαση των κανόνων υγείας και ασφάλειας. Για παράδειγμα, συνάδελφοι, το 2016 τα συνολικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την επιθεώρηση υγείας και ασφάλειας για παραβάσεις της ασφάλειας και υγείας ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Ποσό το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι κυριολεκτικά σταγόνα στον ωκεανό των κερδών του κεφαλαίου. Το ύψος των προστήμων που επιβάλλονται μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Από το 2014 στο 2016 έχει μειωθεί κατά 35%. Και βέβαια σημειώνω ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των προστήμων δεν πληρώνεται, δεν εισπράτεται, αλλά οι εργοδότες διεκδικούν την ακύρωσή τους προσφεύγοντας στα δικαστήρια. Ένα ακόμα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους των Δήμων, πρώτα και κύρια στα συνεργεία καθαριότητας. Οι επιθεωρήσεις, παρά το ότι υπάρχει ένα κάποιο ανθρώπινο δυναμικό, επιστημονικό, δεν ασχολούνται ουσιαστικά με ελέγχους χημικών και βιολογικών παραγόντων ή, όπως υπόθηκε, με τα θέματα των επαγγελματικών ασθενειών. Οι λόγοι έχουν να κάνουν και με την παντελή έλλειψη εργαστηρίων
και άλλης υλικοτεχνικής υποδομής, υπήρχε εργαστήριο μέχρι 5-6 χρόνια, καταργήθηκε. Και με βέβαια την απουσία οποιασδήποτε προσπάθειας από την κρατική πολιτική για τη διερεύνηση των επαγγελματικών ασθενειών, είπε και ο προηγούμενος ομιλητής. Οι κομπασμοί συνάδελφοι της κυβέρνησης, αλλά και διαφόρων συνδικαλιστών σε εισαγωγικά στο χώρο του ΣΕΠΕ, ότι υπήρξε μια μείωση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια και ότι αυτό οφείλεται και στον καθοριστικό ρόλο που δήθεν παίζουν οι έλεγχοι, το ΣΕΠΕ κτλ., αποδεικνύονται γρήγορα κούφια λόγια αν σκεφτεί κανένας το εξής απλό. Ότι από το 2008 μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μια τεράστια μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως ο χώρος των κατασκευών. Όταν στις κατασκευές ο όγκος της παραγωγής της οικονομικής δραστηριότητας έχει πέσει κατά 85-90%, όταν δεν κουνιέται δηλαδή φύλος στις οικοδομές, καταλαβαίνετε ότι δεν θα σκοτώνεται και κανένας εργαζόμενος. Εξάλλου, πιο πρόσφατα παρατηρείται πάλι μια αντίστροφη τάση με τα θανατηφόρα ατυχήματα να ξαναπαίρνουν την ανηφόρα. Το 2016 ξεπεράσανε τα επίπεδα του 2011. Υπάρχουν, είπε και ο συνάδελφος προηγούμενα, είπε μάλλον και η συνάδελφισσα η Εύη, στην Ελλάδα το 2016, την τελευταία χρονιά που είναι καταγεγραμμένα επίσημα στοιχεία, 39 από τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα χαρακτηρίζονται, συνάδελφοι, ως παθολογικών αιτίων. Με δεδομένο το συνολικό προσανατολισμό της επιθεώρησης και τις σοβαρέτατες ελλείψεις που αναφέραμε, είναι πολύ βάσιμο να αναρωτηθεί κανένας αν πίσω από αυτά τα ατυχήματα βρίσκονται εργασιακοί παράγοντες, χημικοί παράγοντες, θερμική καταπώνηση, εντατικοποίηση της εργασίας, εξοντοτικά ωράρια, που επιδεινώνουν ήδη υπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις και οδηγούν τον εργαζόμενο στο τραγικό του τέλος. Πρέπει να μπει ένα ερώτημα, συνάδελφοι. Πώς εξηγείται αυτή η σκόπιμη υπονόμευση της επιθεώρησης? Εξηγείται βέβαια με το ότι η κυβερνητική πολιτική είναι απόλυτα στοχοπροσιλωμένη στην εξυπηρέτηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, που απαιτεί να μειωθεί αυτό που ονομάζουν εργασιακό κόστος. Μέσα στην επιθεώρηση, ο προσανατολισμός αυτός επενδύεται ιδεολογικά με το επιχείρημα ότι τα ζητήματα της υγείας και ασφάλειας μπορούν να λυθούν με κοινωνική συνένεση και ότι ο επιθεωρητής εργασίας έχει ένα ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στον εργαζόμενο και στον εργοδότη. Αυτός ο προσανατολισμός καθορίζει το γενικό προγραμματισμό της επιθεώρησης, διαχέεται καθημερινά με πάμπολους τρόπους, βάζει εμπόδια και τσαλακώνει τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες μπορεί να υπάρχουν και προθέσεις και υπονομεύει σκόπιμα την ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια. Είναι αλήθεια, συνάδελφοι, ότι αρκετοί τίμιοι εργάτες, αντιμέτωποι με την ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου ενάντια σε όλα τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, φαντάζονται ότι με μία απλή αλλαγή πολιτικής στα πλαίσια του συστήματος, με μία πιο ενεργητική παρέμβαση του κράτους, μπορεί να μπουν εφραγμοί σε αυτό που αποκαλείται ασυδοσία της εργοδοσίας. Και σκέφτονται και θυμούνται παλιότερες εποχές που υπήρχαν κάποια στοιχειώδη μέτρα, υπήρχε μια στοιχειώδης λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας, υπήρχε αυτό που πλασάρεται με την πολύ ωραία λεξούλα κοινωνικό κράτος και βέβαια μια αντίληψη η οποία καλλιέργησε την αυταπάτη μέσα στους εργαζόμενους ότι το αστικό κράτος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εργαλείο για να ημερέψει, για να εξανθρωπίσει τον καπιταλισμό. Η αλήθεια είναι, αν δούμε και την ιστορική πορεία των πραγμάτων, ότι τέτοιες πιο ενεργητικές, αν θέλετε, παρεμβάσεις του κράτους τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν. Υπήρξαν όμως ένα διαφορετικό συσχετισμό δύναμης, υπήρξαν εκεί που το επέτρεπε το ίδιο το κεφάλαιο να υπάρξουν, υπήρξε εκεί που το εργατικό κίνημα και οι χώρες του σοσιαλισμού ήταν πολύ πιο ισχυρές και βάζανε κάποιους υποτυπώδεις φραγμούς. Σε κάθε περίπτωση όμως, συνάδελφοι, εξανθρωπισμός του καπιταλισμού ούτε τότε δεν υπήρξε. Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες και τότε θέριζαν στους χώρους δουλειάς. Στις σημερινές αλλαγμένες συνθήκες, το κράτος και οι μηχανισμοί δεν μπορούσαν παρά να γίνουν ακόμα πιο βάρβαροι. Οι αλλαγές που έγιναν παγκόσμια αλλά και οι σημερινές ανάγκες του κεφαλαίου
οδήγησαν σε μια γενικευμένη αφαίρεση κατακτήσεων των λαϊκών στρωμάτων και σε μια ραγδαία μείωση των αντίστοιχων κονδυλίων. Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, συνάδελφοι, έχει καθήκον να αντιπαρατεθεί με όλα αυτά τα ιδεολογήματα εξαπάτησης και επανάπαυσης που διαχέονται και από τις δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Η κατάσταση επιθεώρησης εργασίας που περιγράψαμε δεν αφορά μόνο τα τελευταία χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο που χαρακτηρίζει κάθε χώρα του καπιταλισμού, πλευρά της συνολικής προσπάθειας των επιχειρήσεων στον άγριο ανταγωνισμό ανάμεσά τους, να μειώσουν δραστικά εκείνο το κομμάτι της πίτας που πάει στην εργατική τάξη. Συμπερασματικά, συνάδελφοι, τα προβλήματα της υγείας και ασφάλειας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τεχνοκρατικές λύσεις, δεν μπορούν να λυθούν μέσα από το λεγόμενο κοινωνικό διάλογο. Δεν μπορεί σε τελική ανάλυση να λυθούν με την παρέμβαση κρατικών μηχανισμών. Ουσιαστικές λύσεις μπορούν να υπάρξουν μόνο αν τα ζητήματα αυτά αποτελέσουν πεδίο αντιπαράθεσης, πάλης και διεκδίκησης μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, μέλημα των ίδιων των εργαζομένων και φυσικά να συνδέονται στη διεκδίκησή τους με τα ζητήματα της συνολικότερης ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής, να συνδέονται τελικά με την πάλη για μια άλλη κοινωνία στην οποία επίκεντρο δεν θα είναι η κερδοφορία, αλλά θα είναι οι ανθρώπινες ανάγκες και μόνο. Και όσο δύσκολες και να φαντάζουν, συνάδελφοι, τέτοιες λύσεις, στο φόντο μιας φαινομενικής παντοδυναμίας των επιχειρηματιών, είναι ταυτόχρονα και οι μόνες ρεαλιστικές. Γιατί ο ρεαλισμός της εργατικής τάξης τελικά κρίνεται από την ικανότητά της να υπολογίζει σε κάθε στιγμή τη δύναμη του ταξικού αντίπαλου, όχι για να μειώνει τις απαιτήσεις της σε ένα μίνιμουμ επιβίωσης, όχι για να κάνει σκόντο στα θεμελιώδη ζητήματα όπως είναι αυτά της υγείας και ασφάλειας, αλλά προκειμένου να οργανώσει καλύτερα την ταξική πάλη σε όλα τα μέτωπα. Επιτρέψτε μου να τελειώσω με το εξής. Στο κορυφαίο έργο του για την καπιταλιστική κοινωνία, το κεφάλαιο, ο Κάρλ Μάρξ χρησιμοποιεί συχνά τις εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας της εποχής για να αποκαλύψει τις άθλιες συνθήκες στους χώρους δουλειάς στις οποίες έσπρωχνε την εργατική τάξη η καπιταλιστική εκμετάλλευση. Οι επιθεωρητές, παρόλο που την εποχή εκείνη προέρχονταν από τις κυρίαρχες τάξεις, κατάφεραν αρκετές φορές να περιγράψουν με έναν ομό και ρεαλιστικό τρόπο τα καθημερινά βάσανα της εργατιάς. Βοήθησαν ακόμα και να περιοριστούν τα πιο ακραία φαινόμενα. Από τότε έχουν βέβαια μεσολαβήσει πολλά. Οι επιθεωρήσεις εργασίας έγιναν συστατικό μέρος του αστικού κρατικού μηχανισμού και το ίδιο το αστικό κράτος υποτάχθηκε ακόμα πιο ολοκληρωτικά στα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα λοιπόν πρέπει να προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε χαραμάδα στην υπάρχουσα νομοθεσία, να τραβάει κυριολεκτικά από το μανίκι, όπως κάνουν αρκετά ταξικά συνδικάτα και καλά κάνουν τους επιθεωρητές, δείχνοντάς τους ότι η ουδετερότητα απέναντι σε όσα συμβαίνουν στους χώρους εργασίας αποτελεί συνενοχή στο έγκλημα. Χωρίς αυταπάτες όμως, κρατώντας μικρό καλάθι απέναντι σε κάθε μηχανισμό του αστικού κράτους, στηριζόμενα πρώτα και κύρια στις δικές τους δυνάμεις και στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς. Σας ευχαριστώ.